Θα κλείσουμε αυτό το μέρος με το πρόβλημα της πλαστικής ρύπανσης, το οποίο γνωρίζετε βέβαια ότι περιμετρικά της Κρήτης είναι έντονο, ωστόσο εκεί στα Χανιά πάνε να βγάλουν άκρη. Είναι μια ξεχωριστή πρωτοβουλία. Θα συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου στα Χανιά, τον κύριο Μιχάλη Τσουπάκη. Κύριε Τσουπάκη, καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα, τι κάνετε? Σας ευχαριστώ πολύ. Αλλοίς καθαρίζουν το βυθό στη Σούδα. Ήταν ο σημερινός τίτλος ρεπορτάζ της Βίκης Παπαδογιαννάκη στη Νέα Κρήτη. Να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες. Ακριβώς. Ο Δήμος Χανίων, σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, έχει κάνει μια συνεργασία με την μη κερδοσκοπική εταιρεία Εναλία. Και σε συνεργασία με μηχανότρατες Γρυγρή έχουν ξεκινήσει ένα καθαρισμό όσον αφορά τον καθαρισμό των βυθών από τα απορρίμματα. Σύμφωνα με κάποιες μελέτες που γίνονται, το 2050, και αυτό δεν ξέρω πώς θα σας ακουστεί, τα πλαστικά στη θάλασσα θα είναι περισσότερα από τα ψάρια. Μάλιστα. Και έχουμε, αυτό δεν είναι πραγματικά... Πιστέψτε με ότι είναι ένα γεγονός. Θα είναι ένα γεγονός το 2050. Οπότε γι' αυτό τι κάνουμε εμείς? Γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει τώρα κάποιες δράσεις. Μηχανότρατες λοιπόν θα ξεκινήσουν, θα βοηθήσουν στο να σαρώνουν το βυθό και να παίρνουν απορρίμματα. Όπως είναι δίκτυα, διάφορα πλαστικά, όλα αυτά τα που μολύνουν το βυθό. Αυτά θα έρχονται έξω, εκεί θα συλλέγονται, σε διάφορους χώρους θα συλλέγονται και από εκεί πέρα θα υπάρχει χώρος όπου θα προωθούνται στην κυκλική, όπως το λέμε εμείς, θα προωθούνται για ανακύκλωση. Οπότε κύριε Τσουπάκη, τι καταλαβαίνω εγώ, θα μαζευτούν χιλιάδες κιλά πλαστικού, τα οποία ωστόσο θα χρησιμοποιηθούν ξανά. Ακριβώς. Θα επανενταχθούν, θα προσπαθήσουν μέσω της κυκλικής οικονομίας, όπως συνηθίζουμε να το λέμε εμείς, να επαναχρησιμοποιηθούν. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να γίνουν διάφορα πράγματα. Μπορεί να γίνουν χαλιά, μπορεί να γίνουν μαλλιό, μπορεί να γίνουν μπλουζάκι, μπορεί να γίνουν διάφορα πράγματα. Έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, η ενέργεια αυτή? Ακριβώς, έχει ξεκινήσει. Ναι. Τώρα και ένα μήνα περίπου έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Είναι σε εφαρμογή, συμμετέχουν 5 μηχανότρατες. Και πηγαίνει πολύ καλά μέχρι τώρα. Θα πρέπει να σας πω ότι αυτή η δράση, ναι, για το 2020 μέσα... Συγγνώμη που κούνησα. Αυτή η δράση βγήκε για το 2020, η δράση στην Ευρώπη μέσω ενός προγράμματος από την UNEP, είναι μια πανευρωπαϊκή δράση. Δεν συμμετέχει μόνο η Ελλάδα. Και άλλες χώρες δηλαδή έχουν υιοθετήσει αυτή τη δραστηριότητα. Βγήκε η δράση με το μεγαλύτερο περιβαλλοντολογικό αντίκτυπο στην Ευρώπη. Ναι. Για το 2020. Λοιπόν, κύριε Τσουπάκη, περιμένουμε και τα αποτελέσματα, τα επίσημα στοιχεία. Σε ελπίσουμε όλα να πάνε καλά. Και βέβαια όλα ξεκινάνε από τους πολίτες. Το πλαστικό δεν βρέθηκε μέσα στη θάλασσα και στο βυθό από μόνο του. Ακριβώς. Και αυτό είναι που πρέπει να προσέξουμε όλοι. Πραγματικά, εμείς κάνουμε κάποιες δράσεις. Τα απορρίμματα που είναι στη θάλασσα είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά, πιστέψτε με, είναι πραγματικά πάρα πολλά. Αυτό που κάνουμε είναι σταγόνα στον ωκεανό. Είναι η πρώτη δράση που θα κάνουμε. Ο Δήμος... είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε σκοπό να κάνουμε και άλλες δράσεις όσον αφορά όχι μόνο τον καθαρισμό των ακτών. Μάλιστα. Όχι μόνο τον καθαρισμό των ακτών, αλλά και του βυθού, αλλά κύριε Τσουπάκη, προς την προστασία του περιβάλλον και προς άλλες κατευθύνσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα από Ηράκλειο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.